Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ευκλήδης Τσακαλώτος, Έφη Αχτσόγλου, Γιώργος Κουλιαράκης και Γιώργος Σταθάκης θα αναχωρήσουν σήμερα από τις Βρυξέλλες χωρίς τελικά να έχουν αποσπάσει μια συμφωνία για επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών στην Αθήνα. Το διαπραγματευτικό κλίμα βάρινε όταν έγιναν γνωστές οι δηλώσεις των στελεχών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μιλούσαν για μη γεφυρωμένες διαφορές, αλλά και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από τη Ρώμη, ο οποίος υποστήριξε πως το θέμα της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων η Ευρώπη έχει παραδοθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μόλις 3 στις 10 μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντλούν ρευστότητα μέσω του τραπεζικού συστήματος. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που μπορούν και εξασφαλίζουν τραπεζικό δανεισμό έχουν μειωθεί από το 2008 έως σήμερα κατά περίπου 50%. Η δραματική κατάσταση που σημειώνεται σε αυτόν τον τομέα σε συνδυασμό με την κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων είχαν σαν αποτέλεσμα περίπου οι μισές από αυτές να κλείσουν με ζημιές το 2016 χωρίς προοπτικές ανάκαμψης. Χωρίς επίδομα ανεργίας, χωρίς κάρτα ανεργίας και στο εξής χωρίς κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, θα μένουν όσοι άνεργοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας που θα τους υποδείξει ο εργασιακός σύμβουλος του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του οργανισμού, προβλέπεται η διακοπή του επιδόματος ανεργίας και η διαγραφή από τα μητρώα του όσων ανέργων δεν πηγαίνουν σε καθορισμένα ραντεβού εύρησης εργασίας. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο μόνο κυμαίνει 633,44 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,06% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.